Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα σας πω δύο λόγια για τον σπουδαίο ηθοποιό Μίτσο Λυγίζο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα την 1η Σεπτεμβρίου του 1912. Ήταν συγγραφέας λογοτεχνικών και θεατρικών έργων, ποιητής, σκηνοθέτης, ηθοποιός και διευθυντής δραματικών σχολών. Αρχικά σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου έγινε βοηθός του Δημήτρη Ροντήρη και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο. Ως ηθοποιός, πρωτοεμφανίστηκε το 1940 συμμετέχοντας στην Αντιγόνη του Σοφοκλή που παρουσίασε το Εθνικό Θέατρο με πρωταγωνίστρια την Ελένη Παπαδάκη. Το 1948 λοιπόν έφυγε από την Ελλάδα για να σπουδάσει σκηνοθεσία στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Το 1954, όταν γύρισε στην Ελλάδα, δημιούργησε το Κυκλικό Θέατρο στον Παρνασσό, σκηνοθετώντας πολλές παραστάσεις με γνωστούς πρωταγωνιστές όπως την Κυπέλη, την Κατερίνα, την Άννα Συνοδεινού και άλλους. Το 1956 καινοτόμησε με το θέατρο στο Πράσινο, ανεβάζοντας στο εθνικό κήπο το Ρωμαίος και Ιουλιέτα, όπου αντί των σκηνικών κυριαρχούσε το φυσικό τοπίο. Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με τους Θεάσους Κατράκη, Βουγιουκλάκη, Τζέννη Καρέζη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ανεβάζοντας έργα κλασικού ρεπερτορίου ως επιθεώρηση. Έγραψε το σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας «Το Σταυροδρόμι του Πεπρωμένου», όπου σκηνοθέτησε ο Τζιάννη Βερουτζένο. Πολύμορφη και ουσιαστική ήταν η συμβολή του στην διαμόρφωση του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού θεάτρου στη χώρα μας. Εργάστηκε στο ραδιόφωνο μέχρι το 1970, σκηνοθετώντας πολλά έργα. Υπήρξε ο πρώτος Έλληνας σκηνοθέτης θεατρικών έργων στον χώρο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη τηλεόραση, επίσης, είχε μεγάλη θητεία, καθώς σκηνοθέτησε εκτός από μονόπρακτα έργα στις τηλεοπτικές εκπομπές, το Μικρό Θέατρο και το Θέατρο της Δευτέρας και τα σίριαλ «Ο άνθρωπος δίχως πρόσωπο», «Τα γρήμια», «Ο εφιάλτης», «Τα δύσκολα χρόνια», «Η Θέμης έχει νεύρα», «Η Θέμης έχει κέφια», «Μαντάμ Σουσού», «Μια υπέροχη γλωσσού» και άλλα. Ο Μίτσος Λυγίζος ως σκηνοθέτης είχε πρωτοποριακές ιδέες, ανανεώνοντας τον τρόπο μεταφοράς της παράστασης ενός έργου στο κοινό. Παραδείγματα υπήρξαν πολλά, όπως το Κυκλικό Θέατρο και το Θέατρο στο Πράσινο ή η παράσταση του έργου Θεοφανό, του Άγγελου Τερζάκη, στο παλιό χριστιανικό ναό της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη. Ο σκοπός ήταν προφανής. Με την αφαίρεση του φόρτου των σκηνικών από τις παραστάσεις και την προβολή στο κοινό αφενός της δύναμης του θεατρικού έργου και αφετέρου της ικανότητας των ηθοποιών να εσαρκώσουν τους ήρωες. Οι ιδέες του και οι πρωτότυπες σκηνοθετικές του αντιλήψεις είχαν ανταπόκριση στο κοινό και έτσι η δραστηριότητά του μπόρεσε να επεκταθεί σε μια σειρά σκηνοθεσιών σε κρατικά και ελεύθερα θέατρα. Ως ποιητής είχε στο κέντρο της δημιουργίας του τον άνθρωπο. Αυτόν που δοκιμάζεται από κοινωνικές και εθνικές αντικσότητες. Από την ποίησή του παίρνουν όλα εκείνα που απασχολούν τις αισθήσεις και την νόηση από τον περιβάλλοντα χώρο. Η ποιητική του γραφή ήταν ελλειπτική, χωρίς φανατισμούς και προσήλωση σε κάποιο αισθητικό ρεύμα. Η πρώτη του ποιητική συλλογή εκδόθηκε το 1940, τοπία στο ημίφωτος. Ακολούθησαν μεταξύ άλλων οι Θαλασσινές Καμπάνες, Δίωδος και πολλά άλλα. Πολλά από τα ποίηματά του μεταφράστηκαν στα Ιταλικά, στα Γερμανικά, στα Αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. Το 1978 του απονεμήθηκε το πρώτο κρατικό βραβείο δοκίμιου για το έργο του «Θέματα και ποιητές». Έγραψε πολλά και σημαντικά δοκίμια και μελέτες για το θέατρο και όχι μόνο. Μεταξύ αυτών, το τομί στο σύγχρονο θέατρο, το νεοκλασικό πλάι στο παγκόσμιο θέατρο, για το οποίο το απονεμήθηκε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1982. Έγραψε μονόπαρκτα, ασχολήθηκε με τη μετάφραση ξένων συγγραφέων, με μεταφράσεις έργων συγγραφέων όπως ο Τζον Μίλιγκτον, ο Βίλιαμ Σάρογιαν και πολλοί άλλοι, καθώς και με ταξιδιωτικές περιγραφές. Με το δίτομο ογκώδες βιβλίο του «Το νεοκλασικό πλάι στο παγκόσμιο θέατρο», προσπάθησε να δώσει μια καθοριστική εξήγηση στην έννοια θέατρο. Θεωρούσε ότι το θέατρο σημαίνει για κάθε χώρα τα σκηνικά έργα που έγραψαν οι συγγραφείς της στη γλώσσα της. Όταν αναφέρεται η αρχαία ελληνική τραγωδία, εννοούνται τα έργα του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη και όχι υποκριτές ή ο τρόπος που ερμηνεύουν τα έργα αυτά
στις σκηνές των αρχαίων θεάτρων. Οι τελευταίοι, καθώς και οι υπόλοιποι παράγοντες που συμβάλλουν στο ανέβασμα μιας παράστασης, θεωρούσαν ότι είναι οι δημιουργοί της σκηνικής τέχνης που αποτελεί ξεχωριστό τομέα του θεάτρου. Για μία σειρά ετών, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής των Δραματικών Σχολών του Εθνικού Θεάτρου και του Οδείου Αθηνών, όπου δίδασκε. Μαθητές του υπήρξαν πολύ γνωστοί οι σημερινοί πρωταγωνιστές του θεάτρου και της τηλεόρασης. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών από το 1982 στο 1984 και αντιπρόεδρος το 1980. Ο Μίτσος Λυγίζος ήταν ένας άνθρωπος γενικότερα του πνεύματος. Με μεγάλη ευρημάθεια υπήρξε επί σειρά ετών Γενικός Διευθυντής των Δραματικών Σχολών του Οδείου Αθηνών και του Εθνικού Θεάτρου. Ήταν πολυγραφότατος με σημαντικό συγγραφικό έργο. Ήταν παντρεμένος με τη συγγραφέα Έλενα Πανταζόνη και απέκτησαν ένα γιο. Ο γνωστός ηθοποιός Ντάνος Λυγίζος ήταν ανιψιός του. Πέθανε από οξύ πνευμονικό είδημα το 1993, για την ακρίβεια στις 18 Σεπτεμβρίου του 1993. Ας αναφερθούμε και στη φιλμογραφία του ηθοποιού. Το 1960, Ποτέ την Κυριακή, ως καπετάνιος. Το 1962, έπαιξε στο Ταξίδι και στο Λουστράκο, ως δικηγόρος Γιώργος Καρέλης. Το 1963, Αδελφός Άννα, ήταν ο ηγούμενος και συντρίμια της ζωής. Το 1967, έπαιξε στον Εμποράκο ως Μαρίνος Κωνσταντινίδης και Άτικη Κατάρα. Το 1968, ο Τσαχπίνης, Ωραία Αγιώτισσα, Αυτή που δελήγησε, ως Πέτρος Βελίδης, Ορκίζομαι ή Μαθώα, ως Μίλτος Κανδρής, Ένας Υπότης με Τσαρούχια, ως Επαμεινώντας Κολουβάγατος, Πήρε ο Άνεμος τα όνειρά μου, και το 1969 έπαιξε Κουρέλι της Ζωής, Η Λεωφόρος της Προδοσίας ως Πρόεδρος της Ανακριτικής Επιτροπής, Η Οδύσσια ενός Ξεριζωμένου, Άντ και σε έφαγα ως Αλέξης. Το 1970, ο Μεγάλος Ένοχος ως Πρόεδρος Δικαστηρίου, Μια Ζωή Χωρίς Αγάπη, και το 1971, ο Δρόμος των Ηρώων, και τελευταία του εμφάνιση στον ελληνικό κινηματογράφο, Αυτοί που ξέχασαν τον όρκο τους. Σκηνοθέτησε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις και σειρές, έχει σκηνοθετήσει πάρα πολλές σειρές, όπως το Ορκιστείτε Παρακαλώ, Μια Υπέροχη Γλωσσού, Εφιάλτης, Αγρίμια, Ο Άνθρωπος Δίχως Πρόσωπο, Μαντάμ Σουσού στην Ιενέδ το 1972 και πολλές άλλες. Ο Θεός να σας αναπαύσει την ψυχή Του. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Γεια και χαρά σε όλους σας.